baby. Κοίτα τι είναι μαυρισμένη. Καλά, κοίτα τι είναι, έχει μαυρίσει, ε. Τι λέω για μένα, για όλου του άλλου. Λέω που είναι διακοπέ. Εγώ δεν έχω πάει ακόμα. Σχι, τι κάνει. Εγώ τι έχω κάνει. Ναι, ναι, καλά τα foundation. Να σου πω κάτι, γυναίκα. Λαμπείς. Απ' τη χαρά μου. Λαμπείς. Σαν τον ήλιο. Λαμπείς. Σαν διαμάντι. Τι θα κάνουμε σήμερα, άντρα. Θα μιλήσουμε. Για τι πράγμα. Για πολλά όμορφα πράγματα. Δεν έχει ιδέα τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε για πράγματα που του εκνευρίζουν. Καινούργια θεματολογία. Γιατί είμαστε όλοι έξαλλοι. Μας έχει βαρέσει κατά κέφαλα. Έξα λίγο εγώ. Θα κάνουμε πραγματάκια που μου στείλατε ότι σας ενοχλούν αφόρητα. Αλλά πριν περάσουμε στο βίντεο, θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή τρέχει 35% έκπτωση στην MyProtein με τον κωδικό DATLILY σε μία λίστα προϊόντων που θα σας έχω κάτω στο description box. Πολύ ωραία πραγματάκια. Κοίτα εδώ. Ζεστάθηκε το κοκαλάκι μου. Και θα σας έχω και στο Instagram αυτή τη στιγμή swipe up με ωραία πραγματίνια που μου αρέσουν. Θα σας το έχω και αυτό, είναι πολύ ωραίο. Και κάντε και μια εγγραφή και βαρέστε και ένα καμπανάκι και βαρέστε και ένα like. Βαρέστε γενικά, βαράτε έξαλλοι, δεν είμαστε όλοι. Βαρέστε κάποιον. Βαρέστε και μια μαλακία. Γιατί? Είσαι έτοιμος? Είμαι έτοιμος, καπετάνισσα. Να θέλω να φτερμιστώ και μόλις πάει να γίνει να μου φεύγει. Κακό. Μπορεί να τρελαθώ άμα μου γίνει αυτό. Είναι σαν να ξεχνάς κάτι. Και αυτό, να θες να πεις κάτι και να το ξεχνάς. Τις προάλλες δεν σε πήρα τηλέφωνο και μέχρι να μου το σηκώσει, παιδιά, το ξέχασα. Αλλά γυρνάμε πίσω στο φτέρνισμα που κάποιοι ξυπνάκιδες λένε ότι άμα κοιτάς τον ήλιο σε βοηθάει να φτερνιστείς και απλά μετά είσαι και γκαβός και δεν έχει φτερνιστεί. Πάρα πολλοί κόσμος μου έστειλε ότι εκνευρίζεται ακραία όταν ο άλλος μασάει με ανοιχτό το στόμα. Το καταλαβαίνω, αλλά δεν είναι ότι θα χάσω και τα λογικά μου, ας πούμε, αν ο άλλος μασάει με ανοιχτό το στόμα. Δηλαδή, τώρα βλέπεις το αλουνού, τώρα την πατάτα, τη λιωμένη, τον μπουρέ. Εμένα με ενοχλεί αν τρώω κι εγώ ταυτόχρονα. Γιατί φοβάμαι μην εξφενδονιστεί κάτι πάνω μου. Το επόμενο μπορεί να με εκνευρίσει πάρα πολύ. Να σου λέει κάποιος, έχω απίστευτα νέα, αλλά δεν μπορώ να σου πω τι είναι. Τι μου το λες, μπρο. Και να θέλει, ξέρω εγώ, να βρεθείτε από κοντά ή κάτι. Να σου πω κάτι, μην κάνεις ποτέ το intro. Όταν είσαι έτοιμος να μου πεις, έλα και πες μου κατευθείαν τα νέα. Μπορεί να τρελαθώ. Τώρα μου το έκανε η αδερφή μου. Είναι διακοπές στην Κρήτη και μου λέει, εντάξει, έχω να σου πω κάτι τρελό. Πρέπει να βρεθούμε από κοντά όμως. Γιατί? Πώς να αφήσεις έναν ανυπόμονο να καίγεται. Θα σου πω αύριο. Όταν ξυρίζει το αδερφός μου στο μπάνιο και δεν καθαρίζει τα τριχάκια. Τα τριχάκια στην ουτήρα μαζεύονται εύκολα. Αυτά που πάνε και κάθονται στην επιφάνεια του καθρέφτη. Και απλά βλέπεις μικροτριχίδια να έχουν μπει μέσα στις εσοχές, στην ένωση καθρέφτη και επίπλου. Ναι, αλλά φαντάζομαι ότι έχει τριχεί στο Απολώνιο εκεί πέρα, από τα μουσια. Τι να τα κάνω, βουντού. Γεια σα, τώρα έχει κάνει βουντού. Copyright, πρόσεχε. Ναι, για το παίδιο. Όταν κάποιοι μιλάνε δυνατά στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εμένα, να σου πω κάτι, είναι ένα διάλειμμα από τη μίζερη ζωή μου. Θα μάθω άλλος τώρα τι θα φάει το μεσημέρι. Γιατί δεν μιλάει ο κόσμος στα μέσα μαζικής μεταφοράς πραγματικά? Δηλαδή μπαίνεις μέσα και είναι σαν νεκροταφείο. Εκτός αυτού, σε αναμονές ιατρείων. Μετά νομίζω ότι έχω φύγει με ξόρκι από εκεί μέσα. Έλα να σου πω. Έλα ρε. Μιλάει ο Ντάρθ Βέιντερ. Όχι, ακραία ενοχλητικό όταν απαντάνε με σκέτο «ΟΚ» okay, ή χεράκι τέτοιο. Αυτό το χεράκι, άμα μπορούσα να το βρω, θα τους πάγα το δάχτυλο, δεν σου κάνω πλάκα. Αυτό και το emoji που είναι απλά ένα χαμογελάκι, το κλασικό χαμογελάκι που δεν το έχει στείλει άνθρωπος που είναι καλά ψυχολογικά, ποτέ. Επίσης, εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ όταν προσπαθείς να πιάσεις συζήτηση με κάποιον και σου απαντάει σε ερωτήσεις, λες και του παίρνει συνέντευξη. Αυτός δηλαδή να μην ρωτήσει κάτι πίσω. Τι κάνεις? Καλά. Όχι καλά εσύ. Καλά. Τι θα κάνετε αργότερα? Θα πάμε εκεί. Και ξέρεις ποιο άλλο με ενοχλεί πάρα πολύ τώρα, μιας και λέμε. Το emoji που κλείνει το ένα μάτι. Νευριάζω πάρα πολύ με αυτά τα. Εντάξει, ξέρεις θα σου κάνω από κάτω έτσι. Να βρέχεται η άκρη από το μανίκι μου όταν πάω να πλύνω τα χέρια μου. Καλά, ποιος ψυχοπαθής πάει να πλύνει τα χέρια του? Η Αριάννα Γκράντε μόνο, κανένας άλλος. Σκέψου να πλένεις πιάτα, ένα στέλος του Θεού που δεν μπορεί κανείς να σε βοηθήσει να έχεις σαπουνάδες στα χέρια σου και να το νιώσεις να γλιστράει έτσι προς τα κάτω το μανίκι. Με ενοχλεί να μιλάω για ένα σοβαρό θέμα στον σύντροφό μου και επειδή έχει διάσπαση προσοχής, να μην έχει ακούσει τίποτα από αυτά που του λέω. Καταλήγω να τα λέω στο τέλος 2-3 φορές μέχρι να τα ακούσει. Εγώ πλέον έχω καταλήξει σαν καθηγήτρια με στο σπίτι και λέω τώρα τι έλεγα. Και έρχεται η απάντηση. Με ενοχλεί πάρα πολύ να μου μιλάει κάποιος και επειδή για μία στιγμή δεν τον κοιτάω στα μάτια και κοιτάω αλλού να με σκουντάει στον ώμο με το δάχτυλο όσο μιλάει, για να δει αν ακούω αυτά που λέει. Με τα αυτιά ακούμε, όχι με τα μάτια. Σωστός. Εγώ θα διαφωνήσω εδώ. Το βλέμμα σου δει να καταλάβει ότι η προσοχή του είναι σε σένα, είναι εκεί. Σ' ακούει. Υπάρχει επικοινωνία. Λοιπόν, αυτό θα το καταλάβουν οι κοπέλες πολύ και θα ταυτιστούν. Είναι απέσιο να φοράς lip gloss στα χείλη, καλή ώρα, και να φυσάει και να σου μπαίνουν οι τρίχες μέσα και να κολλάνε πάνω στα χείλη. Είμαι ο μόνος που όταν τρώω και έχει λίγο αεράκι, τρώω και τις τρίχες μου μαζί.
Επόμενο που θα ταυτιστούν είναι μόνο οι κοπέλες. Η στιγμή που θα φτερνιστείς και θα τρέξεις ποτάμι το αίμα από... Άθλιο. Ή όταν θα γελάσεις απότομα. Να είμαι συσκυλιόμενο στη μετρό και να κάθεται κάποιος και να στέκεται στην αριστερή μεριά που είναι για αυτούς που βιάζονται. Γελά. Όταν έχεις πάρει καινούργια παπούτσια και τα φοράς πρώτη μέρα και σε πατάνε. Θυμώνω πάρα πολύ. Γενικά δεν μπορώ να λερώνομαι. Ούτε τα ρούχα μου να λερώνονται, αλλά ειδικά τα παπούτσια. Σκέψου να είναι λευκά. Εγώ μετά έχω απόσπαση προσοχής για το υπόλοιπο βράδυ και κοιτάω τη στάμπα που έχει λερωθεί στο παπούτσι μου. Εμένα με θυμώνει να με γαργαλάς και να νομίζω ότι περνάω καλά ενώ υποφέρω. Ναι, ας μου εξηγήσει κάποιος γιατί όταν υποφέρουμε το γαργαλιτό γελάμε. Ενώ δεν περνάς καλά εκείνη τη στιγμή. Γιατί βγαίνει γέλιο, έπρεπε να βγαίνει θυμός. Να πατάω άμμο με βρεγμένα πόδια ό,τι χειρότερο. Να στο κάνω ακόμα λίγο χειρότερο. Να φοράς παντόφλα με βρεγμένο πόδι πάνω σε άμμο και με κάθε βηματάκι. Σου πετάει στην πλάτη. Να σου πετάει την άμμο να φτάνει μέχρι το λαιμό. Δεν μπορώ να μου ρίχνουν χαστούκάκι στο πρόσωπο, ούτε για πλάκα, ούτε καν απαλό. Μπορώ να σκοτώσω άνθρωπο από τα νεύρα μου, από την τσίτα που τρώει εκείνη τη στιγμή. Και γιατί γελάσει? Είναι κάκιστο, δηλαδή απέσιο το χαστούκάκι, ειδικά πνιξηματάκι και τέτοιο, όλα απέσια είναι αυτά. Χάλια. Μη σου τύχει. Χάλια. Με ενοχλεί όταν πάω να φάω κάτι που είναι σε μορφή σούπας και πέφτει το κουτάλι μέσα και πρέπει να βάλω το χέρι μου μέσα στη σούπα για να το βγάλω. Με ενοχλεί και εμένα πάρα πολύ αυτό και δεν είναι μόνο το ότι θα το βρεις το κουτάλι και θα το βγάλεις, είναι ότι μετά θα πρέπει να κρατάς ένα χάλια κουτάλι. Με ενοχλούν πάρα πολύ οι βρεγμένες τρίχες όταν κολλάνε πάνω μου μετά το μπάνιο. Και εμένα με ενοχλεί αυτό πάρα πολύ. Αφού δεν έχεις δει, στο μπάνιο μέσα στον τοίχο έχει μια συλλογή από τρίχες, τις κολλάω όλες εκεί. Όταν είμαι στο δωμάτιό μου και μπαίνει randomly κάποιος από την οικογένεια και φεύγοντας μου αφήνει την πόρτα ανοιχτή. Πω, αυτό εμένα παλιά μπορούσε να μου προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. Αλήθεια. Εμένα δεν με ενοχλούσε ποτέ τόσο, αλλά μου το στείλανε τόσο πολλά άτομα που είπα θα το βάλω. Με ενοχλούσε και εμένα πάρα πολύ. Το χειρότερο που θα ταυτιστούν οι περισσότεροι είναι όταν ξυπνά το πρωί. Βασικά, όταν δεν ξυπνά το πρωί και για να σε ξυπνήσει η μάνα σου, ξέρω εγώ, ανοίγει τα παράθυρα και μπαίνει μέσα το πολικό ψύχος του χειμώνα για να ξυπνήσει. Έλα, πάμε λίγο, έλα να ξυπνάμε. Επίσης, ωραία να το πω και αυτό, το χειρότερο όταν η ώρα π.χ. είναι 7 παρά και σου λέει έλα 8 παρά, έλα έχεις να σκοθείς εσύ. Ο λόχος να γύρεται! Ο λόχος να γύρεται κύριε! Ο λόχος να γύρεται κύριε! Γιατί μιλάς σαν το παλιατζή. Να πω και εμένα τι πράγματα που με ενοχλούνε. Γιατί με ρωτάς? Μπορώ να πω. Εμένα με ενοχλούν πολύ οι δημόσιες υπηρεσίες. Δεν ξέρω, έχω ψυχολογικό. Δεν ξέρω τι είναι. Δηλαδή, άμα μου πεις ότι πρέπει να πάω στην εφορία, θα με πιάσει 2 μέρες κατάθλιψη μέχρι να πάω. Και άγχος. Έχω τρελό ψυχολογικό, δεν μπορώ. Και εγώ το έχω αυτό. Με ψυχοπλακώνουν οι δημόσιες υπηρεσίες, δεν μπορώ. Πάντα πηγαίνω με το άγχος ότι θα μου λείπει ένα χαρτί και δεν θα με εξυπηρετήσουν. Επίσης, με εκνευρίζει αφάνταστα. Συγκεκριμένα με εταιρείες που σου παρέχουν ίντερνετ, μπορώ να πάθω εγκεφαλικό να μην έχει ίντερνετ, ούτε σταθερά προφανώς αφού δεν έχεις ίντερνετ, γιατί στο παρέχει η ίδια εταιρεία και να πρέπει να τους πάρεις τηλέφωνο ενώ δεν έχεις τηλέφωνο και να τους παίρνεις από το κινητό και να έχει τρελή αναμονή, να σου τελειώνει όλη η κάρτα και στο τέλος να μην σε εξυπηρετούν κιόλας. Και να σε χρεώνουν και παραπάνω για τις κινήσεις που θα κάνουν. Αυτό είναι αλήθεια, relatable από για 25χρονους και πάνω δηλαδή. Και κοιτάω το μόντεμ τώρα και θέλω να πάω να το κλωτσίσω. Κάτι άλλο που θυμήθηκα εγώ ότι με ενοχλεί πάρα πολύ είναι όταν φοράς κάλτσα που το λάστιχό της δεν είναι πολύ καλό και περπατάς και όσο περπατάς κατεβαίνει και... Και απλά μπαίνει κάτω από τη φτέρνα. Και με κάθε βήμα τη νιώθεις να πηγαίνει όλο και προς τα δάχτυλα την κάλτσα. Απέσιο. Εμείς τώρα θα φύγουμε, θα πάμε Λευκάδα. Δηλαδή τώρα που το βλέπετε είναι Τετάρτη, εμείς φεύγουμε Παρασκευή και γυρνάμε, κάνουμε μερικά βίντεο και μετά ξαναφεύγουμε σαν Σαντορινάρα. Και γενικά έτσι όπως το κόβουμε, Οκτώβρη ξαναμπαίνουμε πίσω στους ρυθμούς μας, τους σωστούς, τους γογουλίστικους. Τι είπε και υπογραμμή. Μέχρι τότε θα είμαστε λίγο έτσι. Ένα μπάχαλο. Ναι, αλλά μου έχει λείψει ότι σε αυτό εδώ το κανάλι δεν ανεβάζουμε τελευταία κάθε Κυριακή ή Τετάρτη, όμως ανεβάζουμε σίγουρα η Κυριακή ή Τετάρτη. Ναι, αλλά από Οκτώβρη. Θα ανεβάζουμε κάθε Κυριακή και Τετάρτη στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Για να μην χάνετε τα επόμενα μας βίντεο, πατήστε ένα like, κάνοντας μια εγγραφή και χτυπώντας βεβαίως και παρά τα αυτά το καμπανάκι. Να περνάτε τέλεια, να κάνετε βουτίτσες και να πάτε να τσεκάρετε τη My Protein. Αν ψήνεστε, να κάνετε καλοκαιρινά ψωνάκια. Έλα, φιλάκια πολλά από τον Απολλώνιο και τη Γογούλα. Από την Απολλώνια Γογούλα και από τον Γογούλη Απολλώνιο. Η μπούκλα φαίνεται για καθόλου σε όλο το βίντεο. Η τσάμπα την έκανα. Τσάμπα την έκανες. Έχω μπούκλα. Bye!